Μαζικές διαδηλώσεις στις μεγαλύτερες αμερικανικές πόλεις σημάδεψαν την πρώτη μέρα της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίκεντρο των κινητοποιήσεων με τίτλο «Πορείες γυναικών» η Ουάσιγκτον. Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής. Πλήθος κόσμου που κατέφθασε από ολόκληρη τη χώρα πλημμύρισε το κέντρο της Αμερικανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαδηλωτές ξεπερνούν το 500,000. Ξύπνησα λοιπόν σήμερα το πρωί, άνοιξα την Washington Post και το πρωτοσέλιδο έγραφε «Ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία», ανέφερε ο διάσημος ακτιβιστής και σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ. Δεν το νομίζω. Εδώ βρίσκεται η εξουσία. Εδώ βρίσκεται η πλειοψηφία στην Αμερική. Ο νέος πρόεδρος δεσμεύτηκε να βάλει τέλος στο μακελιό στην Αμερική. «Κύριε Τραμπ, εμείς από εδώ δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος στο μακελιό του Τραμπ», κατέληξε ο Μάικλ Μουρ σκίζοντας το φύλλο της εφημερίδας. Λόγω του μεγάλου όγκου της συγκέντρωσης, ο αρχικός προγραμματισμός για πορεία προς το Λευκό Οίκο ανατράπηκε. Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν διασημότητες και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι. Ανάλογες κινητοποιήσεις κατά της ατζέντας Τραμπ πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο.